Το θέατρο Συνεχίας παρουσιάζει μια σειρά από αστυνομικές ιστορίες γραμμένες από το Διονύσιο Ρώμα με τίτλο «Από τη ζωή του Παύλου Φέλτη». Τα εκατομμύρια του Αρλεκίνου. Προχτές ξεφύλιζε τα χαρτιά μου και το μάτι μου έπεσε σε μερικές αράδες γραμμένες βιαστικά και νευρικά. Τα εκατομμύρια του Αρλεκίνου. Ο Γιάννης και η Ελένη έμειναν με ανοιχτό το στόμα. Το σπίτι στη θάλασσα και κάτι τέτοια. Κάθε φυλαράκι από το σημειωματάριό του είναι και ένα δαιμόνιο κατόρθωμα του αστυνομικού Φέλτη, θα έλεγε σίγουρα ο φίλος μου ο Κάρλακας ο ανακριτής. Και ομολογώ πως με ευχαρίστησε τον άκουγα να διηγείται ειδικά αυτή την ιστορία. Θα το διασκέδαζα. Ο Κάρλακας όμως απουσιάζει και έτσι θα με υποστείτε, φίλοι μου. Δεν ξέρω αν θα τα πολύ καταφέρω. Εκατομμύρια του Αρλεκίνου. Ένα παλιό ξεθοριασμένο μουσικό κομμάτι του Ντρίγκου. Ένας παλιός καλός μου φίλος, ο Γιάννης, με συνάντησε μια μέρα στο δρόμο. Είχαμε κάμποσα χρόνια να ειδωθούμε. Είμαστε αχώριστοι φίλοι και με τη γυναίκα του την Ελένη. «Παύλο Φέλτη», μου είπε, «αύριο τρως στο σπίτι μας, στη Βουλιαγμένη. Δεν την γλιτώνεις». Δεν είχα αντίρρηση. Με χαρά μου θα περνούσα μερικές ώρες μαζί τους. Πράγματι, την επομένη συναντήθηκα με τον Γιάννη. Είχα την κούρσα μου και ξεκινήσαμε. Είδαμε το δρόμο της Βουλιαγμένης. Το αυτοκίνητο έτρεχε σαν σαΐτα. Εγώ οδηγούσα. Πλάι μου ο Γιάννης ο φίλος μου. Κουβεντιάζαμε. Α, δεν ξέρεις Παύλο πόσο θα χαρεί η Ελένη να σε ξαναδεί ύστερα από τόσα χρόνια. Μα κι εγώ θα χαρώ πολύ, βρε Γιάννη. Μα βρε παιδί μου, πώς σας ήρθε η ιδέα να κάτσετε στη Βουλιαγμένη χειμώνα καιρό. Να σε πω, κληρονόμησα από το θείο μου ένα σαράβαλο και κάτω και η Ελένη έχει τέτοια μανία με τη θάλασσα που προτιμάει να κάθεται στην άκρη του κόσμου παρά στην Αθήνα. Για μένα όμως είναι μεγάλος πελάς. Δεν έχω βλέπεις αυτοκίνητο. Και γιατί να μην έχεις, με τα λεφτά σου. Καλέ, ποια λεφτά μου. Κοροϊδεύεις, Παύλο. Καλά, δεν μου είπες πως κληρονόμησες το θείο σου. Ναι, αλλά πήρα αέρα κοπανιστό. Μα να αποφτάσαμε κιόλας. Στρίψε δεξιά σε αυτό το δρομάκι. Έτσι πάμε. Stop. Α, μα η Ελένη έχει δίκιο, φίλο μου. Είναι θαυμάσια εδώ. Εσύ, παιδί μου, μπορείς να βουτάς αν θέλεις στη θάλασσα και από το παράθυρό σου. Τα νερά πώς είναι, ριχά? Όχι, συμβαίνει μάλιστα κάτι πολύ περίεργο. Ακριβώς έξω από την ταράτσα μας, το βάθος είναι τεράστιο. Έπιος ξερίσως κάποια παλιά καθίζηση του εδάφους. Το σπίτι, βλέπεις, είναι χτισμένο πάνω στο βράχο. Έλα, παίρνω. Ελένη! Έβγα να δεις ποιον σου φέρνω! Ω, Παύλος Φέλτης. Παύλο μου, καλώς ήρθες. Φαντάσου, γυναίκα, ε! Αυτή είναι έκπληξη σωστή. Και πότε γύρισες, Παύλο? Ελάτε, περάστε μέσα. Λοιπόν, έχεις πολλές μέρες. Άμπα, καμιά εβδομάδα, τόσο. Κάθισε, τι στέκεις. Ευχαριστώ. Ρε παιδί μου, εσύ έλειψες κάπου. Για στάσου. 6 χρόνια. Πω, πώς περνάει ο καιρός. Ελένη μου, δεν πας να δεις τι θα φάμε, ε? Ανέβασε και λίγο κρασί από το κελάρι. Θα φέρω και γαλλική σαμπάνια. Τις 2 τελευταίες μπουκάλες της κάβας του μπάρμπα σου. Σήμερα έχουμε διπλή γιορτή. Μια ο Παύλος και. Μπρος, λοιπόν, Ελένη μου, λέει, γιατί κοπιάζεις? Μήπως ξέχασα καμιά ημερομηνία, καμιά επέτειο? Όχι, όχι, πάω για το κρασί. Ύστερα έχω κι εγώ μια πολύ ευχάριστη έκπληξη για σένα. Α, τι λες? Έλα λοιπόν, κάθισε κοντά μου, Παύλο. Ευχαριστώ. Άσε με να τριγυρίσω λίγο στο σαλόνι σου, Γιάννη. Έχεις μερικά πράγματα πολύ όμορφα, λοιπόν. Δεν βαριέσαι, τα περισσότερα τα πούλησα. Ο μπάρμπας μου, ξέρεις, ήταν σπουδαίος συλλέκτης. Αν και τα ωραιότερα κομμάτια της συλλογής του τα είχε πουλήσει ο ίδιος πριν πεθάνει. Μα για εξήγησέ μου, σε παρακαλώ. Λέγανε πως ο γέρος ήταν εκατομμυριούχος. Τι συνέβη? Ξέρω κι εγώ. Μυστήριο. Δεν μπόρεσα ποτέ να καταλάβω. Τα τελευταία χρόνια δεν βλεπόμαστε. Άμπα, ναι, δεν το ήξερα. Ναι, μετά το γάμο μου τσακωθήκαμε. Ήθελε όλη και καλά να με παντρέψει με την κόρη κάποιου φίλου του. Εγώ αγαπούσα την Ελένη, καταλαβαίνεις, ε? Κλώτσισα κι έτσι. Εδώ είμαστε. Και ο σαμπάνια του 1911, κύριε. Την πρώτη θα την πιούμε πριν από το φαΐ. Είναι ό,τι χρειάζεται. Έφερα και ούζο για τον Παύλο. Θα το έχει επιθυμήσει τόσα χρόνια τώρα. Άνοιξε τη σαμπάνια, Παύλο. Ήταν πάντα ειδικό της.
Στην υγειά, στην υγειά σου. Και καλώς ήλθες, Παύλο. Και τώρα, Γιάννη, η έκπληξή μου. Κοίταξε εκεί. Πού? Στον τοίχο, που αλλού. Πάνω από τη βιβλιοθήκη. Δεν βλέπω τίποτα. Ακριβώς. Αυτό το τίποτα, λοιπόν, είναι το αυτοκινητάκι που χρειαζόμαστε. Παύλε, φίλε μου, εσύ ειδικεύεσαι και στην ιατρική, ε? Δεν τη ρίχνεις καμιά ματιά? Δεν βλέπεις, λοιπόν, πως κάτι λείπει? Διάβολε, το παλιορόλογο του μπάρμπα μου. Το στείλε στο μάστορα. Καλέ, ποιο μάστορα? Έγινε κάτι στα αλήθεια εξωφρενικό. Άκουσε και θα δεις. Σήμερα το πρωί, μόλις έφυγες, έλαβα ένα τηλεφώνημα από κάποιον που είχε φαίνεται διαβάσει την αγγελία για τα έπιπλα της τραπεζαρίας που θέλουμε να δώσουμε. Α, μπράβο. Ας με να τελειώσω. Με ρώτησε, λοιπόν, αν είμαι η κυρία Ασπροπούλου, αν ήσουν σπίτι, και ύστερα πληροφορήθηκε για την τιμή της τραπεζαρίας. Μου είπε, βέβαια, πως καταρχήν ενδιαφέρεται, και με ρώτησε αν μπορούσα να τον πληροφορήσω μήπως εκτός από τα κομμάτια που του ανέφερα είχαμε και κανένα ρολόι του τοίχου. Κανένα παλιό του 18ου αιώνα θα προτιμούσε. Θυμήθηκα τότε το παλιορόλογο του μπάρμπα και του το είπα. Φάνηκε ενθουσιασμένος και μου είπε πως σε μια ώρα θα βρισκόταν εδώ. Τέλειωσε, Χριστιανή μου, με έπρεξες. Λοιπόν, ήρθε. Δεν αγόρασε την τραπεζαρία. Αυτή ήταν η έκπληξη. Αλλά αγόρασε το ρολόι. Δεν είσαι πια στα καλά σου, Ελένη. Ποιος σου είπε να πουλήσει το ρολόι? Αφού ξέρεις την ιστορία του. Για 3.60 τώρα. Τι 3.60? Άκου, λοιπόν. Ακριβώς επειδή θυμόμουν την ανόητη ιστορία αυτού του ρολογιού, του είπα πως δεν μπορούσα να το δώσω χωρίς να σε ρωτήσω. Αυτός έγινε τότε έξω φρενών. Άρχισε να μου λέει ότι θα φύγει για ταξίδι απόψε κιόλας, ότι χρειαζόταν ακριβώς ένα τέτοιο ρολόι, και βλέποντας την επιμονή μου, αλλάζει γνώμη και μου προσφέρει ξαφνικά τι νομίζεις. Ακριβώς το ποσό που έλεγες προχτές ότι σου πουλάνε εκείνη την κουρσίτσα. Αμα αυτό είναι τρέλα. Αυτό θα ξέφυγε χωρίς άλλο από το Δαφνί. Δεν ξέρω από πού ξέφυγε. Ξέρω μόνο πως είχε μαζί του μια βαλιτσούλα με λεφτά. Και όταν έφυγε, τα λεφτά αυτά δεν ήταν πια μέσα στη βαλίτσα. Δεν σε βλέπω όμως και τόσο ενθουσιασμένο. Μου φαίνεται τόσο παράξενο, τι να σου πω. Το είχαμε εκτιμήσει κάποτε, θυμάσαι. Δεν άξιζε ούτε ένα σπασμένο λάστιχο. Μα γιατί να δώσει τόσα πολλά? Καλέ, εσύ παραπονιέσαι σαν τον γαμπρό που έκλαιγε ότι η νύφη ήταν όμορφη. Μη είσαι επιταημένε, Παύλο. Δώστε μου τα ποτήρια σας. Ομολογώ πως δεν καταλαβαίνω καλά αυτή την ιστορία. Ούτε κι εγώ. Δεν μπορώ όμως να εξηγήσω την τόση σου θλίψη. Στο κάτω-κάτω, όσο παράξενο κι αν είναι, πρέπει να είσαι ενθουσιασμένος. Εξαρτάται. Εξαρτάται από τι? Είναι μια πολύ αλόκοτη ιστορία. Εμένα μου λες. Παιδιά, πάω να φροντίσω για το φαΐ. Παυλάκι, εσύ που είσαι έξυπνος παρέας, άκουσε τους θρήνους και τους οδυρμούς του Γιάννη και αν μπορείς, βρες του μια λύση. Εγώ παρετούμε. Λοιπόν, Γιαννάκη, ας ακούσουμε αυτό το μυστήριο. Χρυσέ μου άνθρωπε, είναι πολύ απλό. Σου είπα κιόλας πως ο μπάρμπας μου δεν μου άφησε παρά τούτο το κατασκεύασμα που τα μεσητικά γραφεία το ονομάζουν ο Θεός ξέρει γιατί, δίλα. Ναι, το άκουσα, μου το είπες κιόλας. Και ομολογώ, μόλις τολμώ να το πιστέψω. Όλοι πίστευαν πως ο γέρος ήταν από τους πλουσιότερους Αθηναίους. Το θυμάμαι καλά. Δεν καταλαβαίνω τι ακριβώς έγινε. Έχασε τα λεφτά του ή τα άφησε στα αγαθοεργά ιδρύματα? Ο Θεός μου να αφήσει στα ιδρύματα? Ούτε του Αγγέλου του νερό δεν έδινε. Τότε λοιπόν. Μεγά μυστήριο. Δεν βρέθηκαν παρά κάτι ελάχιστα ψηλά σε μια-δυο τράπεζες και ταμιευτήρια. Ψίχουλα δηλαδή. Και τ' άλλα, μήπως έπαιζε το χρηματιστήριο? Αποκλείεται. Ήταν στα νιάτα του χρηματιστής και θυμάμαι πως μια από τις αγαπημένες του φράσεις ήταν ότι κατάφερα να γίνω αυτό που είμαι, εισπράττοντας μεσητεία από την ανθρώπινη βλακεία. Αδύνατο λοιπόν να τον έπιασε η σουβλιά αυτή στα γεράματα. Καλά, δεν βρήκες καμιά ένδειξη στα χαρτιά του, τίποτα? Τι να σου πω, εδώ τα πράγματα μπερδεύονται. Βρήκα κάτι αποδείξεις, ένα σωρό μάλιστα, από μεγάλες δημοπρασίες στο εξωτερικό. Στο εξωτερικό? Ναι, στο Άμστερνταμ. Τι λες, διαμάντια? Ναι, και για ποσά που να σου σηκωθεί η τρίχα σου. Και όλες οι αποδείξεις είναι από αγορές? Ναι. Ούτε μια δεν βρήκα πωλήσεως. Άρα δηλαδή ο γέρος έκανε τα λεφτά του διαμάντια. Έτσι φαίνεται, αλλά όλη αυτή η ιστορία όμως θυμίζει λιγάκι φάρσα. Ο θείος που θέλει να εκδικηθεί, αλλά φοβάται και να φάει τα λεφτά του. Τα κάνει διαμάντια και. Συνέχισε. Και τα κρύβει. Τα κρύβει τόσο καλά που ο καημένος ο ανιψιός ψάχνει. Ψάχνει χρόνια τώρα δίχως να ανακαλύψει όχι διαμάντια, αλλά ούτε τσακμακόπετρα. Τι λες, βρε παιδί μου. Παύλο, για όνομα του Θεού, μην παρασυρθεί, σε παρακαλώ και εσύ από το παραμύθι των διαμαντιών. Είπαμε να περάσουμε μια ευχάριστη βραδιά. Φτάνουν πια τα μνημόσυνα του θησαυρού του Αλή Πασά. Δεν πρόκειται για μνημόσυνα, Ελένη. Βρίσκω την ιστορία αυτή πολύ ενδιαφέρουσα. Δεν βαριέσαι, Παύλο. Όλη αυτή η ιστορία, όπως λες, είναι μηχανή του παμπώνυρου εκείνου γέρου για να εκδικηθεί το Γιάννη. Στο κάτω-κάτω, αν υπάρχουν αποδείξεις ότι αγόρασε διαμάντια στο Άμστερνταμ, δεν σημαίνει πως δεν μπορεί να τα πουλήσει εδώ στην Αθήνα, χέρι με χέρι. Και τα λεφτά, τι έγιναν? Γύρευε που τα έφαγε ο γεροπαραλυμένος. Νόμιζα πως ήταν τρομερά τσιγκούνης. Φυσικά ήταν. Και για το ποιηματάκι, τι έχεις να πεις, ε? Αυτό πως το εξηγείς? Αν δεν ήταν και το ποιηματάκι, δεν θα συζητούσαμε καν. Μα τι ποιηματάκι είναι πάλι αυτό? Μπα, μια βλακεία. Κάτι κουτί στίχη που τους άφησε καθορογραμμένους μέσα σε ένα φάκελο με 5 σφραγίδες. Γραμμένο ειδικώς για μένα. Τίτλος του ποίηματος. Τα εκατομμύρια του Αρλεκίνου. Α, μα τότε το πράγμα είναι πολύ σοβαρότερο. Ένιωσε και δεν άφησα σπιθαμή γης εδώ πάνω στο σπίτι. Δεν άφησα τάβλα ξεκόλλητη, ταβάνι.
Ακόμα και τα πλακάκια σήκωσα, αλλά δεν βαριέσαι. Τζίφος. Αφήστε τώρα, παιδιά, αυτή την κουβέντα να χαρείτε. Πρόκειται για κοροϊδία μετά θάνατον. Σας αναγγέλλω ότι το φαΐ θα είναι έτοιμο σε μισή ώρα. Όσο για το ρολόι, Γιάννη μου, ζωή σε λόγου σου και να ζήσει η κουρσίτσα μας. Έχεις δίκιο, α ζήσει η κουρσίτσα μας. Ύστερα να σου πω, αυτό το ρολόι το έλυσα κάποτε ολόκληρο και έψαξα το σκελετό του. Το κάθε τείχομα. Είναι αδύνατο να είχε τίποτα μέσα. Αυτό πάλι το βιολί του ρολογιού, τι σχέση έχει? Καημένε Γιάννη, δώσε του Παύλου να διαβάσει το ποίημα, θα καταλάβει. Ναι, έχεις δίκιο, στάσου, στάσου κάπου εδώ στο γραφείο το έχω. Ανάτο, ανάτο. Διάβασε το μονάχο σου, αγαπητέ μου. Και μόνο που το βλέπω, με πιάνουν τα νεύρα μου. Για δες το, ναι. Τίτλος, τα εκατομμύρια του Αρλικίνου. Όταν ο ήλιος βρίσκεται στον κύκλο του καρκίνου, παίζει τότε τακτικά τα μιλιούνια του Αρλικίνου. Πρόσεξε το ρολογάκι, κάτι έχει να σου πει. Μα περίμενε λιγάκι, μέρα νέα για να μπει. Πρόσθεστο στα μακαρόνια, 6 και 45, το 50 προ Χριστού. Κι όσα κι αν περάσουν χρόνια, εις το νούμερο 40 θα μιλούν περί ψητού. Μα για σταθείτε βρε παιδιά, εδώ πρόκειται για οδηγίες για κάποιο κρυψόνα. Φυσικά, το ζήτημα είναι ότι όλη η ιστορία είναι μια φάρσα. Και πού το ξέρεις? Για το Θεό μην τσακωθείτε τώρα, για πέστε μου. Άλλο ρολόι δεν είχε ο Μακαρίτης? Πώς? Ένα της τσέπης, χαλασμένο. Το έκανα και αυτό κομμάτια, χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Για να σκεφτούμε το ζήτημα, βρε παιδιά. Δεν πιστεύω. Σειρά σου, Παύλο, αν σου γουστάρει. Εγώ 6 χρόνια τώρα την κάνω αυτή τη δουλειά. Βαρέθηκα. Δεν μου λέτε, έχετε πιάνο εδώ? Ναι, πώς. Ένα παμπάλαιο σπινετάκι, μα γιατί ρωτάς? Και το ρολόι που πουλήθηκε, τι είδους ήταν? Τίποτα σπουδαίο. Ένα παλιό ξύλινο με μπρούτζινη πλάκα και κάτι περίεργους δείχτες. Που χτυπούσε τις ώρες, Ναι, αλλά στραβά. Στραβά? Αυτό είναι. Το βρήκα. Τι βρήκες? Τη λύση των 2 πρώτων τετράστιχων. Μίλα, βρε Παύλο. Μίλα, γιατί θα με πιάσει κάτι. Ελένη μου, δυστυχώς ο Γιάννης είχε δίκιο. Δεν έπρεπε να δώσει το ρολόι. Γιατί? Γιατί είναι το κλειδί του κρυψώνα. Μα πώς? Για εξηγήσω. Παιδιά μου, το πράγμα είναι απλό. Απορώ πως δεν το καταλάβατε αμέσως. Αν το λες εσύ απλό. Μα να. Όταν ο ήλιος βρίσκεται στον κύκλο του καρκίνου, παίζει τότε τακτικά τα μιλιούνια του Αρλεκίνου. Το ξέρετε αυτό το κομμάτι. Είναι κλασικό. Εμένα μου λες, ήταν το αγαπημένο κομμάτι του Μακαρίτη. Κάθε φορά που ερχόμουν να τον τρακάρω κανένα κατοστάρικο, θα μου το έπαιζε 10 φορές τουλάχιστον με τα 2 δάχτυλα στο σπινετάκι του. Δεν βλέπω όμως. Τι σχέση μπορεί να έχει αυτό? Θα δεις, θα δεις. Παίζεις λοιπόν το κομμάτι μια ορισμένη εποχή. Όταν ο ήλιος βρίσκεται στον κύκλο του καρκίνου. Ναι, αλλά και κάτι σπουδαιότερο. Και μια ορισμένη ώρα. Ποια ώρα? Μα βέβαια, Γιάννη. Έχει δίκιο ο Παύλος. Περίμενε λιγάκι μέρα νέα για να μπει. Δεν λέει το ποίημα. Δηλαδή τα μεσάνυχτα. Ακριβώς. Μπράβο, Ελένη. Μα είναι φως φανερό. Δεν θέλει φιλοσοφία. Πρόσεξε το ρολογάκι. Κάτι έχει να σου πει. Πότε? Τα μεσάνυχτα. Τι μπορεί όμως να σου πει ένα ρολόι τα μεσάνυχτα, εκτός από τους 12 κλασικούς του κτύπους, Λέγε, Παύλο, μίλα επιτέλους. Το μόνο που μπορεί να σου πει, που να μην το ξέρεις, είναι... Ναι. Ναι. Για λέγε, λοιπόν. Να σου πει αντί 12, 13, 14, 5, 2, να χτυπήσει με άλλα λόγια άλλον αριθμό, στραβό. Έτσι δεν είναι? Έχεις δίκιο. Το ρολόι ήταν επίτηδες χαλασμένο. Αχ, Ελένη, αχ, Ελένη, τι έκανες και τώρα? Παραδέχομαι πως έκανα βλακεία. Ας πούμε όμως ότι το ρολόι βρισκόταν ακόμα εδώ. Τι θα γινότανε? Απλούστατα, θα μαθαίναμε πόσες φορές χτυπούσε τα μεσάνυχτα. Εκεί ύστερα? Ύστερα θα προχωρούσαμε στο 3ο τετράστιχο. Εδώ σε θέλω, Παυλάκι μου. Μα αντί ο αδελφό να ήσουν, πάλι δεν θα έβρισκε άκρη με αυτή την παράξενη κουζίνα του 3ου τετράστιχου που σκάρωσε ο Μακαρίτης ο θείος μας. Μακαρονάδες, ψητά, αριθμοί, χρονολογίες. Σε παρακαλώ, Παύλο, ας πούμε πως έχουμε βρει τον αριθμό των χτυπημάτων του ρολογιού. Πως ξέρουμε πόσες φορές χτύπαγε. Τι θα έκανε? Και ας αφήσουμε τον αστερισμό του καρκίνου που φαίνεται πως δεν σε σκοτίζει και τόσο. Σιγά σιγά, φίλοι μου, όλα θα έρθουν με τη σειρά τους. Το ξέρετε πως τα ενίγματα ήταν πάντοτε μια από τις μανίες μου. Πού είναι το πιάνο, Γιάννη? Εκείνο το σπινέτο? Μα εκεί, στη γωνιά. Τι να το κάνεις? Ακούστε με τώρα. Είμαι βέβαιος ότι μπορώ να σας βοηθήσω. Πρέπει όμως να κάνετε κι εσείς μια προσπάθεια. Από εσάς εξαρτάται να βρείτε ίσως την περιουσία του πεθαμένου θείου σας. Τα εκατομμύρια. Τίποτα ακόμα δεν χάθηκε. Πρέπει να έχετε ελπίδες. Λοιπόν, έχω τη βοήθειά σας. Και το ρωτάς, Παύλο? Μα θα κάνουμε ό,τι μας ζητήσεις. Αν γκρεμότανε μόνο από το χέρι μας, τότε θα είμαστε σωσμένοι. Τίποτα δεν μπορείς να ξέρεις, Γιάννη. Τίποτα. Τι προσπάθεια θέλεις να κάνουμε, Παύλο? Λέγε. Εσύ πάντα έβρισκες τη λύση στα προβλήματα της παρέας, δεν θυμάσαι? Άκουσε, Ελένη. Έπαιξες ποτέ τα εκατομμύρια του Αρλεκίνου σε αυτό το σπινέτο? Άπειρες φορές, Παύλο. Εμένα μου λες. Τα πρώτα 2 χρόνια το έπαιζε νύχτες ολόκληρες. Πήγα να τρελαθώ. Από πρόπερση, μάλιστα, της απαγόρεψα και να αναφέρει μπροστά μου αυτό το κομμάτι. Θαυμάσια.
ώστε η Ελένη το έπαιξε το κομμάτι. Το έπαιζες νύχτες ολόκληρες. Πολλές νύχτες. Να, έτσι. Ξεκουράσου τώρα, Ελένη. Κλείς τα μάτια σου. Μη σκέφτεσαι. Έτσι, μπράβο. Ωραία. Νύχτες ολόκληρες. Μόνη σου εδώ μέσα. Παίζεις αυτό το κομμάτι και προσπαθείς. Προσπαθείς να καταλάβεις το μυστικό. Κουράζεσαι, απελπίζεσαι. Και πέρα στο βάθος, μονάχα σιωπή. Μια απέραντη σιωπή. Μια απέραντη σιωπή που διακόπτεται μόνο από τον κρότο που κάνουν τα γέρη και τα κύματα. Μοιάζει σαν να κοιμήθηκε, Παύλο. Σώπα. Και καμιά φορά, έτσι, κάθε μια ώρα, ακούγεται ο χτύπος του ορολογιού. Δεν τον προσέχεις. Παίζεις αφηρημένα. Εξακολουθείς να παίζεις. Και ύστερα από μια ώρα το ρολόι ξαναχτυπάει. Και πάλι. Και πάλι. Και πάλι. Και τα μεσάνυχτα, τότε που θα έπρεπε το ρολόι να χτυπήσει τις περισσότερες φορές, αρχίζει τους περίεργους χτύπους του. Και εσύ παίζεις. Παίζεις. Το ρολόι χτυπάει. Και εσύ αφηρημένη μετράς. Παίζεις και μετράς. Και το ρολόι σταματάει ξάφνου. Και αν είσαι για 12, έχεις μετρήσει. Έχεις μετρήσει. Ένα, δύο, τρία, οχτώ. Χτύπησε οχτώ. Τι μου συνέβηκε? Σαν να λιποθύμησα. Δεν θυμάμαι. Ελενίτσα μου, μας έσωσες. Ο Παύλος σε υπνώτησε. Πάλι εκείνα τα παλιά αστεία, τα συχαμένα. Ξέρεις, Παύλο, πολύ καλά ότι... Θυμώνεις, Ελένη μου, το ξέρω, μα δεν υπήρχε άλλος τρόπος. Αφού πούλησε το ρολόι, έπρεπε να μας πεις έτσι τον αριθμό των χτύπων. Και πού θες να το θυμάμαι, Χριστιανέ μου, όσο μνημονικό και αν είχα... Μα το θυμήθηκες, Χρυσή μου, μας το πες. Αδύνατο. Το είπες, αγαπητή μου, δηλαδή όχι εσύ, το υποσυνείδητό σου. Είναι αφάνταστο πόσα πράγματα ξέρει ο καθένας μας και ούτε καν τα υποψιάζεται. Βρίσκονται κρυμμένα σε κάποια γωνίτσα του μυαλού. Και δεν ξεμητίζουν παρά όταν μας υπνοτίσουν ή μας έρθει κάτι σαν καταληψία. Τέλος πάντων, το δύσκολο μέρος της δουλειάς μας έγινε, παιδιά μου. Τα λεφτά του ρολογιού τα πλήρωσε τζάμπα ο αγοραστής σου, Γιάννη. Το φουκαρά. Άλλο πάλι μυστήριο κι αυτό. Θα τρελαθώ με την αλήθεια. Αυτός ο κύριος, τι σχέση είχε με το θείο μου? Καμιά. Ή μάλλον κάποια συμπτωματική. Δηλαδή? Να, ο θείος σας. Όχι, όχι, όχι. Εγώ δεν το θέλω ούτε για δείγμα. Τουτου. Σκεφτείτε την κουρσίτσα. Ας είναι. Ο πονηρός γέρος δεν αρκέστηκε στο ποιηματάκι του φακέλου. Κάπου σε καμιά κρυψώνα, ίσως κανενός επίπλου, θα άφησε και καμιά άλλη σημείωση. Τι έπαθες? Τώρα θυμήθηκα! Το γραφιάκι! Θυμάσαι το γραφιάκι Λουί Κένς που πουλήσαμε τον περασμένο μήνα? Και βέβαια το θυμάμαι. Λοιπόν, όταν πήγα έπειτα από δύο μέρες στον αρχαίο πόλη για να πάρω τα υπόλοιπα λεπτά, ο αγοραστής του ρολογιού ήταν εκεί και περιοργαζόταν κάποια βιτρίνα. Γι' αυτό σήμερα το πρωί που ήρθε έσπανα το κεφάλι να θυμηθώ που τον έχω ξαναδεί. Το υποσυνείδητο, Ελενίτσα μου. Να που βρέθηκε η λύση. Ο άτυχος αυτός άνθρωπος θα βρήκε κάποια παρόμοια οδηγία με τη δικιά μας. Στοιχηματίζω λοιπόν πως αυτή τη στιγμή ο καλός αυτός άνθρωπος έχει κρεμάσει το ρολόι σας στον τοίχο και κάθεται από κάτω κάνοντάς του μια ατέλειωτη σερενάδα με τα γνωστά μας εκατομμύρια του Αρλεκίνου. Δεν υπάρχει λόγος να το βρίσκεις και τόσο αστείο. Μπορεί να προφτάσει πριν από εμάς. Αδύνατο, αγαπητέ μου Γιάννη. Βάλε μου λίγο σαμπάνι. Θεέ μου, την μπερδέψιες, τρομάζω. Ωχ, και το φαΐ. Θα κάει και. Τρέχω να δω. Στάσου, άσε το φαΐ τώρα, έχουμε καιρό. Γιάννη, πάρε μου λίγο και χαρτί και γράφε. Τι να γράψω? Ελένη, διάβασε το τελευταίο τετράστιχο από το ποίημα του θείου. Πρόσθεστο στα μακαρόνια, 6 και 45, το 50 π.Χ. Κι όσα και περάσαν χρόνια, εις το νούμερο 40 θα μιλούν περί ψητού. Μα τι να καταλάβεις από αυτά τα λαμπουρνέζικα? Δοκίμασα όλα τα συστήματα που υπάρχουν, όλους τους συνδυασμούς. Έχω μέσα στην καμαρά μου ένα ολόκληρο παούλο γεμάτο κρυπτογραφικά λεξικά και ειδικά συγγράμματα. Παιδεύτηκα μέρες, βδομάδες, μήνες, τζίφος. Πάντα τζίφος. Τι ψηφία μπορεί να είναι το 45 και το 50? Και πώς με δυο μονάχα ψηφία να ανακαλύψεις το σύστημα ολόκληρο? Δεν βαριέσαι? Πρόκειται σίγουρα για φάρσα. Αγαπητέ μου, είναι απλούστατο. Το έχω κιόλας βρει. Άσε τα αστεία, καμία είναι, Παύλο. Είναι αμαρτία να παίζεις μαζί μου. Γράψε, αγαπητέ μου. 6, 45 και 50. Ωραία. Έχουμε τώρα και το 8 που μας είπε το ρολόι. Σημείωσε το αυτό χωριστά. Έτσι, μπράβο.
Τώρα πες μου, Γιάννη, τι σχέση μπορεί να έχουν τα μακαρόνια με τα διαμαντικά? Εδώ σε θέλω. Έχουνε. Για να μιλάμε μια ώρα τώρα για διαμάντια, παγώσαν τα μακαρόνια. Άσε τις ακλαμάρες, Ελένη. Λέγε, Παύλο. Μια μονάχα σχέση μπορεί να έχουν, εκτός βέβαια από εκείνη που αναφέρει η Ελένη. Συνθηματική. Τώρα, από καταβολής κόσμου, συνθηματικά, τι μπορούν μονάχα να σημαίνουν τα μακαρόνια? Τους Ιταλούς. Ασφαλώς. Και τώρα ξαναδιάβασε πάλι τους στίχους. Δώσε. Πρόσθεστο στα ιταλικά. Λοιπόν, αντί για μακαρόνια, ιταλικά. 6 και 45 το 50 π.Χ. Στάσω να θυμηθώ τη μαύρη αγορά της Σπανιώτας του ιταλικού ψωμιού. Sei 45. Δηλαδή 6 και 45. Αυτό είναι. Α, με το π.Χ. Εδώ είμαστε. Όλο το πράγμα, αγαπητέ μου, βασίζεται σε ένα κόμμα. Κόμμα που το έχει το σημείωμα. Το βλέπεις. Μετά από το 6 και 45 έχει ένα κόμμα. Κόμμα το 50 π.Χ. Κολλάει δηλαδή στα μακαρόνια το 50 π.Χ. Στα ιταλικά, όπως είπαμε. Και λοιπόν. Μα, Χριστιανέ μου, τα ιταλικά στο 50 π.Χ. τι ήταν? Λατινικά. Δόξα σε ο Θεός. Το τετράστιχο λοιπόν σημαίνει: πρόσθεσε τον αριθμό που θα ακούσεις από το ρολόι στους αριθμούς 6 και 45 γραμμένους λατινικά. Πώς λατινικά? Μα με λατινικούς αριθμούς, βρε Γιάννη. Το πράγμα είναι απλούστατο. Το 6, θυμάσαι πως γράφεται το 6 λατινικά? Και βέβαια θυμάμαι, το ρολόι μου έχει λατινικούς αριθμούς. Να, ένα βε σαν το σημείο της νίκης που είχαμε στον πόλεμο. Αυτό είναι το 5. Και δίπλα ένα γιώτα κεφαλαίο. 5 συν 1 ίσον 6. Γράψτε. Έτσι, μπράβο. Και τώρα το 45. Το 45. Μα δεν θυμάσαι λοιπόν τίποτα. Ένα γαλλικό L που σημαίνει 50. Και πριν πάλι το V. Δηλαδή 50 μείον 5 ίσον 45. Θαυμάσια. Γράψτε. Και τώρα διάβασε. Δ, Ι, Β και Λ. Μας κάνει βιβλ. Πρόσθεσε τώρα στο βιβλ το 8 του ρολογιού. Λατινικά? Όχι, τα λατινικά είναι για τους στίχους. Το ρολόι δεν μιλάει μακαρονέζικα. Βιβλ 8. Ακριβώς. Τα βιβλία της βιβλιοθήκης είναι αριθμημένα. Αυτό ήτανε. Για να δούμε τώρα. Ξεκλείδωσε η βιβλιοθήκη. Έτσι. Το 8 που είναι το 8. 8, 8, 8, 8. Ανάτο. Εδώ είναι. Στο τελευταίο ράφι. Δεν ξεχωρίζει τον τίτλο. Είναι ένα πελώριο ινφόλιο δεμένο σε περγαμινή. Ευγάλ το λοιπόν. Μα το τραβάω, μα δεν βγαίνει. Δώσ' το ακόμα μια. Να. Οχ, σκίστηκε η ράχη του. Φέρ το εδώ, στο τραπέζι. Σταθείτε να φέρω τη λάμπα. Δώσ' το, δώσ' το. Κολοκύθια. Δεν ακούτε. Κανονικό βιβλίο είναι. Ένα ξενοφόν από το 1500. Στάσου, στάσου, μη βιάζεσαι. Τι λέει το τελευταίο δίστιχο? Στο νούμερο 40 θα μιλούν περί ψητού. Γύρνα τις σελίδες. 15, 25, 38, 40. Άτο μασκάρα. Κοίτα εδώ. Τι γράφει, είναι εδώ? Να, εδώ. Υπογραμμισμένη με το ίδιο ροζ μελάνι που γράφτηκε το ποίημα, η περίφημη κραυγή των μυρίων θάλατα, θάλατα. Θάλατα, δηλαδή. Σε κορόιδεψε ο λυτήριος και τα πέταξε στη θάλασσα. Να πάρω. Για σταθείτε, για σταθείτε, μια στιγμή. Γιάννη, φέρε κοντά το φως. Έτσι. Γιατί σκίστηκε η ράχη του βιβλίου? Γιατί δεν ξεκολούσε τη θέση του? Μα το παλιό βιβλίο θα κοιτάξουμε τώρα, Χριστιανέ μου. Μπα το Θεοπαίχτη, μπα το μασκαρά. Ακούς, θάλατα, θάλατα. Γιάννη, έχεις ηλεκτρικό φανάρι? Ναι, γιατί? Φέρε το εδώ. Μια ιδέα, μια τελευταία ελπίδα. Δεν μου λες, κατά πού πέφτει αυτός ο τείχος που ακουμπάει στη βιβλιοθήκη? Κατά τη θάλασσα, ακριβώς πάνω από το χάος που σου έλεγα όταν φτάσαμε. Αυτό είναι. Φέξε εδώ, στο τελευταίο ράφι. Στο βάθος πίσω από τα βιβλία που θα βγάλουμε. Έτσι, μπράβο. Πιο ψηλά. Ναι, φέξε τη ράχη της βιβλιοθήκης. Δεν υπάρχει τίποτα. Μόνο σκόνη και αράχνες. Ζήτω, σωθήκαμε. Τρελάθηκες, Παύλο. Δεν θα το σιγούρισα ποτέ στον εαυτό μου να είχα κάνει τέτοιο λάθος. Τι συμβαίνει επιτέλους? Να, βάζω το χέρι μου και δεν βρίσκω τίποτα. Ελάτε, ελάτε, καθίστε, θα σας εξηγήσω. Πολύ έξυπνο το κόλπο του θείου, αλλά δεν πέτυχε. Παιδιά μου, είσαστε πλούσιοι. Έλα λοιπόν, Παύλο, άσε τα αστεία, μίλα. Για κοιτάξτε προσεκτικά τη ράχη του βιβλίου. Σκίστηκε όπως το τράβηξες. Όπως το τράβηξα δεν έπρεπε να σκιστεί. Ξεχνάς ότι είμαι βιβλιόφιλος. Λοιπόν. Αυτό σημαίνει ότι για να σκιστεί υπήρχε άλλος λόγος. Μίλα λοιπόν, λέγε. Ήταν δεμένο. Πώς ήταν δεμένο? Απλούστατα. Όταν κρατήσεις ένα βιβλίο όσο γίνεται πιο ανοιχτό, τότε ανάμεσα από το δέσιμό του και από την καθαυτό ράχη του δημιουργείται, όπως ξέρεις, ένα κενό. Άμα στο κενό αυτό περάσει ένα σκηνάκι και ύστερα κλείσει το βιβλίο, τότε το σκηνί βρίσκεται σφιχτά μαγκωμένο στη ράχη του βιβλίου. Και για κάθε ασφάλεια του κάνεις και στην απάνω άκρη έναν κόμπο. Και, λέγε λοιπόν.
Έχεις τότε ένα βιβλίο που από το κάτω του μέρος κρέμεται ένα σκοινί. Ακριβώς όπως κάτι ρούσικες στα μπακέρες που τους κρέμεται μια ίσκα που καταλήγει σε φούντα. Ύστερα βγάζεις μερικά τούβλα από τον τοίχο πίσω από τη βιβλιοθήκη. Κάνεις στη ράχη της βιβλιοθήκης μια μικρή τρύπα. Λίγο μεγαλύτερη από το πάχος του σκοινιού σου. Και της δίνεις το μέγεθος ακριβώς που θέλεις, καρφώνοντας το απάνω της μέρος ένα ξουραφάκι. Μια λαμ ζιλέτ. Περνάς τότε το σκοινί του βιβλίου από την τρύπα, έτσι που να εφαρμόζεται ακριβώς και να κουμπάει στο ξουραφάκι. Δένεις τότε στο τέλος του σκοινιού σου, αντί για φούντα, ένα σακουλάκι με διαμάντια. Το πετάς έξω από την τρύπα του τοίχου, έτσι, ώστε να κρέμεται απάνω από τη θάλασσα και ξανακλείς τη βιβλιοθήκη στη θέση της. Θεέ μου! Τα υπόλοιπα τα καταλαβαίνετε. Σπέρνεις μετά παντού τα έξυπνά σου δύστιχα και πεθαίνεις ήσυχος, βέβαιος πως όχι μόνο ο ανιψιός σου δεν θα βρει τη λύση, μα πως κι αν την έβρισκε τραβώντας τον ξενοφόντα κάτω από το ράφι, δηλαδή κατά ανάγκη από κάτω προς τα πάνω, θα έκοβε αυτόματα και το σκοινί που θα πιεζόταν απάνω στο ξουράφι και το σακουλάκι τότε, ακολουθώντας τον νόμο της βαρύτητας, θα γλιστρούσε στη θάλασσα. Έτσι θα καταστρεφόταν ο ανιψιός με τα ίδια του τα χέρια. Το τέρας. Και το πέτυχε. Περιττό να θριαβεύεις, Παύλο. Αν νομίζεις ότι μπορεί να ψαρέψουμε το σακουλάκι από τη θάλασσα, γελιέσαι. Το βάθος εδώ είναι κάτω απίθμενο. Αχ, Θεέ μου, καλύτερα να μην μάθαινα ποτέ την αλήθεια. Τα είχα ξεπονέσει τα διαμάτια. Ούτε. Φαντάζεσαι πως θα σου έλεγα ποτέ όλη την αλήθεια, αν σε είχα εγώ ίδιος καταστρέψει με τα χέρια μου. Κοίτα εδώ. Σε ξαναρωτάω. Γιατί σκίστηκε η ράχη του βιβλίου? Μη με στυρανάς πια, Παύλο, μίλα. Σκίστηκε γιατί ο αγαπητός σας θείος και ευεργέτης δεν υπολόγισε καλά τη διαφορά αντοχής μεταξύ ενός καινούργου σκοινιού και μιας παλιάς περγαμηνής. Βασίστηκε στο ξουράφι. Συνέβηκε λοιπόν το εξής. Το ξουραφάκι, τόσα χρόνια καρφωμένο και μάλιστα κοντά στη θάλασσα, σκούριασε εντελώς. Η περγαμηνή, μουχλιασμένη, δεν είχε πια καμιά αντοχή. Και μόνο ο σπάγκος για την τύχη σας άνθεξε. Δηλαδή, μόλις τράβηξε το βιβλίο, ο σπάγκος πίεσε το ξουραφάκι. Αλλά αυτό, αντί να κόψει, έσπασε. Στο δεύτερο τράβηγμα, η ράχη της περγαμηνής σκίστηκε. Και το σκοινί γλίτσε ελεύθερο πια και πέρασε από την τρύπα της βιβλιοθήκης και πήγε κατά διαβόλου. Κουτέ, ξεχνάς τον κόμπο. Το ξύλο αντέχει περισσότερο από την περγαμηνή. Το σκοινί γλίστρησε και ο κόμπος του σκάλωσε στη στενή τρύπα. Ώστε το σακουλάκι. Ακριβώς. Κρέμεται απ' έξω. Σό και ακέραιο. Ελάτε τώρα να τραβήξουμε το σκοινί. Ελένη, κράτα τώρα την λάμπα. Έτσι, πιο χαμηλά. Να, βλέπετε τον κόμπο. Αυτό που πήρατε πριν για αράχνη και σκόνες. Προσοχή, θα το τραβήξω. Πρόσεξε. Πρόσεξε, μη σπάσει. Έννοια σου. Το δεις εξαμαρτάνει. Έτσι. Ακόμα λίγο. Ακόμα λίγο καλό μου σκοινάκι. Ωραία. Τάρπαξα. Ελένη, άσε τώρα τη λάμπα, δεν χρειάζεται πια. Κράτα τώρα το σκοινί. Και πήγαινε λίγο πιο πίσω. Ακόμα λιγάκι. Έτσι, ωραία. Τώρα Γιάννη, προσοχή. Βόλθα με εδώ. Πρέπει να τραβήξουμε λιγάκι τη βιβλιοθήκη. Ακόμα λίγο. Ωραία, βάλω που την έχει άτιμη. 10 πόντους ακόμα θέλει. Ωραία, ωραία. Δώσ' μου τώρα το φανάρι. Φέξε εδώ πίσω. Βλέπεις? Ε, ναι. Ωχ, τρύπα. Να το σκοινί. Ελένη, τράβα το σκοινί. Έτσι, μπράβο. Λίγο ακόμα. Στάσου να βάλω το χέρι μου, να το πιάσω. Έτσι. Τράβα λίγο. Στάσου. Το πιάσα το σακουλάκι. Το πιάσες καλά. Εντάξει. Χοπ. Να. Ζήτω. Παύλο μου, να σε φιλήσω. Κάτω εδώ στο τραπέζι. Στάσου να φέρω τη λάμπα. Άδειασέ το στο δίσκο. Να εδώ. Αναγείο μου. Τι είναι αυτό. Γυναίκα, σωθήκαμε! Οξοφτούχια! Με την πρώτη ματιά έχετε εδώ απάνω από 100.000 χρυσές λίρες διαμαντικά. Γιάννη, ζαλίζομαι, Γιάννη! Άντσε τη δεύτερη σαμπάνια, Γιάννη, νομίζω πως είναι καιρός. Ναι, λίγο σαμπάνια. Έτσι. Θεέ μου, συνήλθα. Τι ευτυχία! Στην υγειά των νέων εκατομμυριούχων. Παύλο, στην υγειά σου! Από ένα σημείο και πέρα κατάλαβα τον αξιοθαύμαστο τρόπο που βρήκε στη λύση. Αλλά δεν βλέπω γιατί έπρεπε το κομμάτι να παίζεται όταν ο ήλιος θα βρισκόταν στον αστερισμό του καρκίνου. Ομολογώ ότι αυτό με μπέρδεψε λιγάκι και εμένα στην αρχή. Αλλά η λύση είναι πολύ απλή. Ναι, εσύ όλα απλά τα βλέπεις. Όχι, έτσι είναι. Φυσικά, οποιαδήποτε εποχή του έτους και αν έπαιζες το κομμάτι, αρκεί να το έπαιζες μεσάνυχτα, θα πρόσεχες ότι το ρολόι του τοίχου χτυπούσε 8 αντί 12. Λοιπόν. Από τη μια μεριά, ο καλός αυτός άνθρωπος ήθελε να σας μπερδέψει. Και από την άλλη, σαν αδέξιος ποιητής που ήταν, δεν μπορούσε να βρει άγιο μια καταληξία στο αρλεκίνο. Αυτό παραπάει, το αναλυτήριο. Και τότε,
Γιατί δεν άλλαξε αυτό τον τίτλο του μουσικού κομματιού? Γιατί η κληρονομιά που σας άφηνε με αυτόν τον τρόπο ήταν τόσο φανταστική όσο και τα εκατομμύρια του Αρλεκίνου. Αέρας, καπνός κατά τη γνώμη. Και έτσι θα ήταν, αν δεν ερχόσουν απόψε εδώ, αγαπητέ Παύλο. Γι' αυτό καταλαβαίνεις ότι οπωσδήποτε τα μισά διαμάντια είναι δικά σου. Αυτό πια ούτε συζητείται φυσικά. Όχι, όχι, σας ευχαριστώ. Έχω όσα μου χρειάζονται για να ζήσω. Στις εποχές που ζούμε τα πολλά λεφτά είναι μπελάς. Αν θέλετε όμως, μπορείτε να μου χαρίσετε κάτι που θα με ευχαριστήσει με το παραπάνω. Μα και βέβαια, ό,τι θέλεις. Δώστε μου αυτό το ξενοφόντα. Είναι του 1515. Μια πολύ σπάνια έκδοση που έλειπε από τη βιβλιοθήκη μου. Στην υγειά σας. Στην υγειά μας. Στην υγειά μας. Στο θέατρο συνεχείας ακούσατε την αστυνομική περιπέτεια «Τα εκατομμύρια του Αρλεκίνου», γραμμένη από τον Διονύσιο Ρώμα. Παύλος Φέρτης, ο Γιώργος Παπάς. Ελένη Τζένι Καρέζη. Γιάννης Δημήτρης Χατζημάρκος. Μουσική επιμέλεια Τόνια Σκαράλη. Προσαρμογή Δημήτρη Κωνσταντινίδη. Ραδιοφωνική επιμέλεια Βασίλη Κροντιρά.